την πατρίδα σου στην Κρήτη, κριτικιά. Και ήρθε στην Αθήνα. Τι έπαιξε ρόλο σε αυτή την απόφαση? Η εταιρεία που δούλευα τότε στην Κρήτη, η εταιρεία καλλιτικών που δούλευα, μου έκανε μια πολύ δελεαστική πρόταση για μια καλύτερη θέση. Στην αρχή δεν σου κρύβω ότι το φοβήθηκα λίγο, γιατί τότε ήταν που άρχιζε η οικονομική κρίση, αλλά ήταν πολύ δελεαστική η πρόταση και έτσι απάντησα θετικά. Πώς βρέθηκες στον χώρο της ομορφιάς? Πήγα σε μια σχολή αισθητικής. Εκεί τότε ήταν ο Φρέντο Καλομπράτσος, ήταν και καλλιτεχνικός διευθυντής σε μια μεγάλη εταιρεία καλλιτικών, με ξεχώρισε από την ΟΠΑΔΕ και με πήρε μαζί της. Πώς αποφάσισες εν μέσω κρίσης να κάνεις κάτι τέτοιο και αν είχες τις αμφιβολίες σου? Κοίτα να δεις, γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Το Νις ήταν ένα όνειρο που είχα από παιδί. Ήθελα να κάνω πάντα κάτι δικό μου, ήθελα να ασχοληθώ, η αλήθεια είναι, με το χώρο της ομορφιάς. Ήταν κάτι που πάντα αγαπούσα και το είχα μέσα μου. Έτσι, καταλαβαίνεις, όταν δουλεύεις πάρα πολλά χρόνια, θέλεις να κάνεις και κάτι δικό σου. Ο στόχος είναι αυτός. Η αλήθεια είναι ότι το Νις δεν είναι και μια επένδυση η οποία είναι πολύ μεγάλη. Είναι κάτι πολύ προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα της εποχής. Και γενικά νομίζω ότι η κρίση πρέπει να μας παρακινεί παρά να μας αποκλείζει. Είσαι μια εργαζόμενη μαμά πλέον. Θέλω να πεις πώς τα καταφέρνεις όλα. Σίγουρα το μεγαλύτερο μέλημά μου είναι η ανατροφή της Νάντιας. Αλλά όταν τα βάζεις όλα σε ένα πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα το ακολουθείς, όλα με ένα μαγικό τρόπο τα καταφέρνεις. We don't have to worry about nothing. We got the fire. Με τον Αντώνη Στρόιτερ, πώς γνωρίστηκες και θέλω να μου πεις αυτό που λέμε εμείς οι περισσότερες γυναίκες, αν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Το λέμε αυτό. Καμιά το φορά. Λέμε. Βλέπουμε κάποιον και λέμε, α, ξέρεις, κολλάει το βλέμμα μας. Όχι όταν βλέπεις τον Αντώνη. Γιατί ο Αντώνης το πρώτο που σου μένει όταν τον βλέπεις είναι έτσι μια, σου επινέει εμπιστοσύνη, θα έλεγα, και μια σοβαρότητα. Γνωριστήκαμε σε ένα κριτικό εστιατόριο ενός κοινού μας φίλου, ένα μεσημέρι Κυριακής. Ήτανε κεραυνοβόνος έρωτας, δηλαδή τα βλέμματα διασταυρώθηκαν. Τα βλέμματα σίγουρα διασταυρώθηκαν, γιατί πέρα ότι ο Αντώνης είναι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας, σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητος, και έτσι δεν πέρασε και από μένα. Αλλά δεν θεωρείς ότι ήταν κεραυνοβόνος έρωτας? Ξέρεις, ο Αντώνης είναι πάρα πολύ σοβαρός. Στις κινήσεις του είναι πάρα πολύ διακριτικός. Μετρημένος. Είναι μετρημένος, θέλει πάντα να περνάει διακριτικά από εκεί που είναι. Απλά έτυχε και ήταν κοινός μας φίλος ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και μας γνώρισε. Οπότε ήταν πιο εύκολο. Σίγουρα το βλέπεις τον Αντώνη, λες ωραίος άντρας. Βεβαίως ήξερα ποιος ήταν. Οπότε δεν το φανταζόμουν κιόλας. Και δεν φανταζόσουν και σε καμία περίπτωση το τι ας πούμε θα ήταν ο άντρας της ζωής σου. Όχι, η αλήθεια είναι ότι σε καμία, γιατί τότε ήταν η εποχή που είχα έρθει και έκανα τις συζητήσεις με την εταιρεία. Ούτε καν ζούσα στην Αθήνα μόνιμα. Δηλαδή γνώρισα τον Αντώνη και εγώ ζούσα στην Κρήτη. Ο σύζυγός σου είναι ένας άνθρωπος στον media. Εσύ από την άλλη είσαι μια γυναίκα χαμηλών τόνων. Και μια γυναίκα εκτός showbiz και lifestyle. Πώς έχεις μάθει αυτό το πράγμα να το ισορροπείς και να το διαχειρίζεσαι και αν έχει υπάρξει κάποια στιγμή που να σε έχει ενοχλήσει αυτό? Εγώ όταν γνώρισα τον Αντώνη ήξερα από την αρχή ποια ήταν η δουλειά του. Σίγουρα η δημοσιότητα είναι ένα κομμάτι της δουλειάς του. Το ήξερα, δεν ήταν κάτι που μου ήρθε και ουρανοκατέβατο. Δεν με ενόχλησε ποτέ, όχι, δεν μπορώ ποτέ να πω ότι με ενόχλησε. Θεωρώ ότι είναι και αρκετά τιμητικό. Τον Αντώνη τον αγαπάει ο κόσμος, τον παρακολουθεί. Οπότε, ξέρεις, ένιωθα πάντα περήφανη. Εγώ δεν είχα κάτι να διαχειριστώ, γιατί πάντα αν θέλουν να τραβήξουν φωτογραφία, τον Αντώνη θέλανε στην ουσία, όχι εμένα. Απλά, εντάξει, στην αρχή ένιωσα λίγο άβολα, γιατί είδα κάποιες φωτογραφίες και δεν ήξερα ότι με τραβούσανε. Απλά μου φάνηκε περίεργο, παράξενο. Δηλαδή, άνοιξε ένα περιοδικό και με είδα μέσα ξαφνικά και δεν ήξερα ότι με είχαν τραβήξει. Αυτό, αλλά όχι, σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν με ενοχλεί.
Σε ό,τι και αν κάνει, αν τον συμβουλεύεσαι το σύζυγό σου, π.χ. ας πούμε, επειδή τώρα με τον ει στο καινούριο μαγαζί, αν τον συμβουλεύτηκε και τι σου είπε. Κοίτα, τον Αντώνη τον συμβουλεύομαι για τα πάντα. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω ότι από την εποχή που ήμουν έγκυος, ήταν ο Αντώνης ο οποίος διάβαζε για το κάθε μήνα που περνούσε. Για τα πάντα. Ναι, κάθε μήνα που περνούσε ότι το μήνα τον τρίτο, ας πούμε, θα κάνουμε αυτή την εξέταση, κοιτάμε αυτό το πράγμα. Εγώ ήταν ένα κομμάτι που το είχα αφήσει και ο Αντώνης είχε ασχοληθεί με αυτό. Και το έλεγα, τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Τον συμβουλεύομαι για τα πάντα. Mm-hmm. Είναι ο μεντορά μου σε όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει να.